Είπε μια λέξη πολύ βαριά για μας. Λέμε ότι οι άλλοι κοιμούνται και εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, εμείς ποτέ δεν αναφέραμε αυτή τη λέξη. Ποτέ δεν βγήκαμε στα κάγκελα όπως λένε. Το διευκρίνησα και το επαναλαμβάνω και σε εσάς και για άλλη μια φορά για όσους δεν άκουσαν. Ότι αναφέρεται στην επιστολή του συναδέλφου σας διασώστη από τη Σιτία, ότι ο τομέας Σιτίας εδώ και καιρό βρίσκεται με σχεδόν τις μισές βάρδιες ακάλυπτες. Το τραγικό είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν ενοχλεί κανένα. Όλοι κοιμούνται ήρεμα τα βράδια, από το Δήμαρχο μέχρι τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, μέχρι τους τοπικούς βουλευτές και τους αρμόδιους υπουργούς. Ήμουν σαφή σε αυτό που είπα και στον κύριο Δημητρακόπουλο. Τώρα, όπως μεταφράζεται, μεταφράζεται. Εντάξει, κύριε Γιωργάκη. Θέλω απλά να πω κάποια πράγματα του κύριου Δημητρακόπουλου, όχι στο σαν επιστολή. Αυτό που λέει ότι υπάρχει μια μελέτη. Η μελέτη έχει γίνει από την περιφέρεια και μόνο. Λογικό δεν θα ήταν να καλεστούμε κι εμείς. Αν ήθελε να κάνει μια μελέτη, αν είναι τόσο ευαισθητοποιημένη πάνω στο θέμα των ασθενοφόρων και της μεταφοράς των ασθενών, να κάτσουν να κάνουμε μια κουβέντα για να βρούμε κάποιες λύσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δημητρακόπουλο. Η Σιτία είναι το πρόβλημά της τωρινό? Μετά από 4 χρόνια παρατραπήκαμε τεχνιακά, όπως λέει, να κάνουμε κάτι. Το πρόβλημα της Σιτίας αυτή τη στιγμή είναι 4 χρόνια και 5 χρόνια. Το ξέρετε ότι κάθε σεζόν πάμε σε ένα ξενοδοχείο, το Σιτία Βίτσι, να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί και τους παρακαλάμε να μας δεχτούν όλο το χειμώνα για να έχουν οι άνθρωποι που κάνουν και τους βάρη εκεί πέρα να κάνουν ένα μπάνιο και να κοιμούνται μια ώρα το μεσημέρι να ξεκουράζονται. Γιατί μίλησε για τις προσλήψεις στα κέντρα υγείας. Πώς θα σας πω, κέντρο υγείας στα Διαβραβάρας, ένα άτομο. Κέντρο Βιάνου, δύο άτομα. Θέλετε να σας δώσω την προκήρυξη να δείτε πώς όλα τα κέντρα υγείας θα καλυφθούν από τις βάρδιες. Και για ποιους μιλάμε για κέντρα υγείας, επαγγελματίες, για τις νοσηλεύτριες. Πόσες νοσηλεύτριες έχει κάθε κέντρο υγείας, πόσους γιατρούς έχει. Έτσι. Και δεν έχει μία ειδικότητα. Έχει ΜΕΣ, έχει διάφορους μέσα σε κάθε κέντρο υγείας. Τρίτον, το ΕΚΑΒ να μας εξηγήσει όταν η μεσοτυχία που λέει μεταξύ ΕΚΑΒ και κέντρο υγείων, όπως το Τζερμιάδο, σας φέρω ένα παράδειγμα, που έχει 8 άτομα, 9 άτομα, 8 άτομα αυτή τη στιγμή. Και χρειάζονται μόνο 5 για να βγουν μόνο οι βάρδιες. Αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν από εκεί, θα τους διώξουμε στο σπίτι τους, θα πάνε κάπου αλλού. Θα τους μεταφέρουμε κάθε μέρα από τον Τζερμιάδο να πηγαίνουν να πιάνουν βάρδιες σε άλλο κέντρο υγείας. Τι θα κάνουμε στους ανθρώπους? Είστε στα νόγια επίσης το ίδιο. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν κανονισμοί. Το να κάνει κάποιος μια πρόταση και να προσπαθεί να την περάσει λόγω ότι ευαισθητοποιείται για να καλυφθούν τα ασθενοφόρα, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι τα προβλήματα που προκύπτουν και πώς μπορούν να λυθούν. Λέτε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη πρόταση επιστολή δεν θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Αυτό λέτε, αυτό αντιλαμβάνομαι, εκτός αν κάνω λάθος. Ακριβώς αυτό λέω και επίσης ότι εμείς ο σκοπός μας είναι να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, οι πολίτες και να γίνεται σωστή η μεταφορά του ασθενή στο νοσοκομείο. Όλα τα υπόλοιπα ούτε για συντεχνίες, ούτε για προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε τα πάντα. Αυτά τα αφήνουμε στην άκρη, νομίζω ότι δεν αρμόζουν σε εμάς. Και πολύ καλά ξέρετε κι εσείς οι ίδια πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει μέσα από τρόπο λογικό να δείξουμε το πρόβλημα, μέσα από συναντήσεις που έχουμε κάνει σχεδόν με όλες τους φορείς για να δείξουμε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Έτσι, πρώτα πρέπει ο κ. Δημητρακόπουλος και η περιφέρεια να φτιάξουν τα νοσοκομεία, να πάνε να βάλουν ένα ξονικό στη Σιτία, να μην χρειάζεται να γίνουν τόσες διακομιδές. Και στη συνεργασία θα λυθούν τα προβλήματα σιγά σιγά. Αλλά πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Και αυτή για μας δεν είναι η λύση, χωρίς να το παίζουμε ούτε συνδικαλιστές ούτε τίποτα άλλο. Είναι η πραγματικότητα και αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.